Στην Αγρία Βόλου και συγκεκριμένα στο ξενοδοχείο Βαλής πραγματοποιήθηκαν χθες οι βραβεύσεις κυπελούχων σωματείων και αθλητών χιονοδρομίας 2022-23 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χειμερινών Αθλημάτων σε μια κατάμεστη αίθουσα από αθλητές, γονείς και φίλους της χιονοδρομίας. Στην παρέμβασή του, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ρουβατικού Συλλόγου Βόλου, κ. Μίλιος, επεσήμανε μεταξύ άλλων: Ολοκληρώνεται μια πολύ δύσκολη και καθοριστική χιονοδρομική χρονιά. Η παρουσία σας, απευθυνόμενο στον κόσμο που ήταν εκεί, μας τιμά ιδιαίτερα και μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε να οραματιζόμαστε, να σχεδιάζουμε και να διεκδικούμε για τη χιονοδρομία και γενικά για τον κοινωνικό αθλητισμό. Το παρόν έδωσε η κυρία Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, όπου προλόγησε σύντομο χαιρετισμό, όπως και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πολιτισμού, κ. Αναστασίου Ιωάννης. Ακόμη παρευρέθηκε εκ μέρους του Δημάρχου Βόλου, κ. Νάσιος Απόστολος, Αντιπρόεδρος Αθλητισμού. Ο ΕΟΣ Βόλου βραβεύθηκε ως κυπελούχος σωματείου ελπικών αγωνισμάτων για ένα τη χρονιά και στην εκδήλωση τιμήθηκαν και βραβεύθηκαν με έπαθλα και δώρα οι κυπελούχοι πρωταθλητές στις κατηγορίες τους Λέτσιος Απόστολος Παύλος και Γκίκα Σοφία.